Λοιπόν, Γιάννη μου, φέτος ένα σχήμα διαφορετικό. Ναι. Σε είχαμε συνηθίσει χρόνια σε έτσι διαφορετικά μονοπάτια. Ναι. Φέτος λοιπόν σε πιο μεγάλη πίστα. Σε πιο θέλεις. Ναι, άλλο. Ναι. Σε μέγεθος όχι. Η ακτή Πειραιώς που είμαι 7 χρόνια. Σε χωρητικότητα είναι εξίσου ίδια. Μπορεί να είναι και λίγο μεγαλύτερη. Αλλά να... Βεβαίως. Εδώ ο Διογέννης, το Διογέννης Studio, το οποίο έχει γίνει και αυτό μουσική σκηνή, δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν του Διογέννης Παλάς. Από όπου υπήρχαν οι άνθρωποι, ερχόντουσαν εδώ και μέσα στην λογική της ψυχαγωγίας και διασκέδασής τους και με την ισορροπία με την... ή την ανισορροπία με την ύλη, είχαν σχέση με τα λουλούδια, αυτό δεν υπάρχει πια. Εγώ βέβαια έχω ξανασυνεργαστεί στο Διογέννη στο παρελθόν και ως Παλάς και κυρίως ένα χώρο που δημιούργησα δίπλα, το παλιό Διογέννη που το έκανα όταν ήταν εδώ αχούρ Διογέννης Παλάς, εκεί το κάναμε αχούρ Παλάς μαζί με την Ισιδώρα, τον Σάκη, πολλούς καλλιτέχνες που συνέβαλαν. Γιάννη μου, να σε ρωτήσω για αυτό με τα λουλούδια, γιατί πριν το ακούσαμε και το σχολιάσαμε λίγο. Ναι, κάποιοι θετικά, κάποιοι αρνητικά εδώ. Με την παρέα. Είπε ο Αντώνης ο Ρέμος ότι δεν θα έχουμε αυτή την παρακμή με τα λουλούδια. Ναι. Εμείς εδώ στο μαγαζί. Εσύ δεν νομίζω ότι είχες και ποτέ λουλούδια στο παρελθόν. Όχι, όχι, όχι. Έτσι, όχι, όχι, εσύ όχι. Έχω τραγουδήσει μια... πάντως σε χώρους. Ναι. Έχω τραγουδήσει σε χώρους όπου υπήρχαν λουλούδια. Και βέβαια, όσο και να ήθελα εγώ να το αποποιηθώ, μου πετάγανε και εμένα λουλούδια. Εντάξει. Και βέβαια, από δεν ήταν όμως αυτό εδεχόμουν. Που σε χαρακτήριζε ως καλλιτέχνη, βρε Γιάννη μου. Δηλαδή, εντάξει, φυσικά. Εσύ έκανες κάτι άλλο. Ναι, ναι, ναι. Και είπε ο Αντώνης, λοιπόν, δεν θα έχουμε αυτή την παρακμή με τα λουλούδια, βέβαια. Εδώ με τα λουλούδια χτίστηκαν σε αυτή τη χώρα καριέρες, βίλες, μαγαζιά. Ίσως έχουμε περάσει σε μια άλλη εποχή. Πολύ διαφορετική. Ναι. Άλλαξαν οι εποχές, Τατιάνα μου γλυκιά, άλλαξαν. Και πίστεψέ με, δεν έχω καμία διάθεση να υπερασπίζομαι συνεργάτες που λένε ψέματα. Ο Ρέμος είναι αφοπλιστικά ειλικρινής, πίστεψέ με. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αυτό δεν το θέλει και μάλιστα με το αντίστοιχο τίμημα. Και σε μια περίοδο που η οικονομική του ισορροπία ελέγχεται. Γιατί ο Αντώνης έχει κάνει κάποια πράγματα στη ζωή του που τα πλήρωσε με το χρήμα. Αγαπούσε, ας πούμε, τον Ηρακλή. Ευάλετο από όλους τους έξω παράγοντες, κράτος, γι' αυτό είναι. Και ένας άνθρωπος που τολμά και το κάνει αυτό, που θα μπορούσε με τα λουλούδια να ανέβει το εισόδημά του και να επανέλθει εντός ή εκτός εισαγωγικών σε αυτό που του συνέβαινε πριν οικονομικά, το αποποιείται. Και φυσικά, για μένα, αν μου επιτρέπετε, με όλο το σεβασμό, ακόμα και για αυτούς τους ανθρώπους που πετάνε λουλούδια σε καλλιτέχνες. Γιατί ζούμε μια εποχή που επικοινωνείται ό,τι πιο αναξιοπρεπές για την ισορροπία του ανθρώπου. Οι άνθρωποι έχουν ταπεινωθεί, έχουν ξεφτελιστεί από τον τρόπο, δηλαδή ξεφτελίστηκε η καθημερινότητα και αν δεν υπάρχει καθημερινότητα δεν υπάρχει και μέλλον. Τα παιδιά ψάχνονται. Δεν έχουν τόπο, χώρο έκφρασης. Μάλιστα οι εξουσιάζοντες ή μάλλον οι ψευτοεξουσιάζοντες ή ψευτοκυβερνώντες βρήκαν και ένα όρο πολύ για μένα προβοκατόρικο που το αποκαλούν και χαμένη γενιά.